Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καταιγιστικές είναι οι αποκαλύψεις για ασέλγεια και σωματική κακοποίηση παιδιών στην Κιβωτό του κόσμου που έχει δομές στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις. Σοκ προκαλεί η καταγγελία 19χρονου που φιλοξενούταν στη δομή και καταθέτησε βάρος του πατέρα Αντώνιου έναν πραγματικό εφιάλτη που όπως ισχυρίζεται βίωσε στα χέρια του. Όλα ξεκίνησαν όταν το παιδί πήγαινε στην τρίτη γυμνάσιου. Τότε, σύμφωνα με την κατάθεση του 19χρονου, άρχισε να τον προσεγγίζει ο πατέρας Αντώνιος με υποσχέσεις ότι θα τον βοηθήσει να φτιάξει το μέλλον του. Τον πήρε από την Αθήνα σε άλλες δομές, όπως αυτή του Βόλου, όπου το παιδί είχε μετατραπεί σε υπηρέτης. Αρχές Σεπτεμβρίου του 2020 πήγα στην Καλαμάτα και τα πράγματα πήγαιναν μια χαρά, όπως μου είχε πει, και βοηθούσε και οικονομικά τη μαμά μου. Αυτό που δεν μου άρεσε όμως ήταν ότι όσο τον πλησίαζα και δενόμουν μαζί του, είχα αρχίσει στην ουσία να τον υπηρετώ, δηλαδή του έβαζα και του έβγαζα τα παπούτσια και του έβαζα τις κάλτσες. Αυτά ήταν τα πρώτα περίεργα πράγματα. Η σεξουαλική παρενόχληση άρχισε σύμφωνα με τον 19χρονο όταν ο πατέρας Αντώνιος τον πήγε στην Καλαμάτα. Εκεί λοιπόν στην Καλαμάτα άρχισε να μου κάνει περίεργα πράγματα. Ας πούμε όταν μιλάγαμε ή οποιαδήποτε άλλη στιγμή ήμασταν μαζί και σηκωνόμουν να φύγω, καθώς έφευγα μου χτυπούσε τον ποπό με το χέρι. Αν και δεν μου άρεσε αυτή η κίνηση, προσπαθούσα να τη δικαιολογήσω γιατί και στο μπάσκετ το έκανε αυτό. Αυτό γινόταν 2 με 3 φορές τη βδομάδα στην αρχή, μετά 5 φορές τη βδομάδα, μετά αρκετές φορές την ημέρα, μέχρι που έφτασε στο σημείο να γίνεται περίπου 15 φορές την ημέρα. Τα πράγματα έγιναν χειρότερα το καλοκαίρι, όπως λέει ο 19χρονος, όταν βρισκόντουσαν μαζί στη θάλασσα μέσα στο νερό. Καθώς έκανε πως με έπνιγε στο νερό, άρχισε να βάζει το χέρι του μέσα στο μαγιό μου. Στην αρχή προσπάθησα να το δικαιολογήσω με την αγάπη που του είχα και δεν έλεγα τίποτα. Στην πορεία φοβόμουν και δεν ήξερα πως να το αντιμετωπίσω. Και αυτό στη θάλασσα, όσο περνούσε ο καιρός, το έκανε με μεγαλύτερη συχνότητα, μέχρι που έφτασε να μου το κάνει σε μία μέρα στη θάλασσα 10 φορές. Το μαρτύριο της σεξουαλικής παρενόχλησης δεν σταματούσε. Σύμφωνα με τον 19χρονο, μέχρι που το χειμώνα του 2021 τα πράγματα ξέφυγαν από κάθε έλεγχο. Έτσι, τα πρωινά που πήγαινα στον πατέρα, εκεί που καθόμασταν στο σαλόνι του τρίτου ορόφου, με παίρνει ο ύπνος στον καναπέ, ο οποίος είναι γωνιακός και εκεί καθόταν ο πατήρ. Μια μέρα, ενώ ξύπνησα, είχα το κεφάλι μου στον μπούτι του πατέρα και τραβήχτηκα αμέσως. Ένα άλλο πρωινό, εκεί που κοιμόμουν, κατάλαβα ότι ο πατήρ έτριβε το γενετικό του όργανο στο πίσω μέρος του κεφαλιού μου, πάνω από τα ρούχα μου. Εγώ ξύπνησα, κοπάνισα το χέρι μου από τα νεύρα μου και κάθισα απέναντί του. Με ανακοίνωσή της, η Κιβωτός του Κόσμου διαψεύδει τα δημοσιεύματα και δηλώνει ότι θα προσφύγει στη δικαιοσύνη. Η αλήθεια θα λάμψει και αν υπάρχουν εγκληματικές πράξεις, όποιοι και αν είναι οι φερόμενοι δράστες, θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη. Είναι πραγματικά ανατριχιαστικές οι καταγγελίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Έχουμε πει την πρώτη στιγμή πρέπει να χυθεί άπλετο φως. Η έρευνα βρίσκεται στα χέρια του εισαγγελέα ανηλίκων και το επόμενο διάστημα θα κληθούν να καταθέσουν και άλλα παιδιά. Τουρκικές αεροπορικές επιδρομές στη Συρία με 12 νεκρούς διεξήχθησαν μέσα στη νύχτα. Την ίδια ώρα ο Χουλουσί Ακάρ που διέταξε την επίθεση από το κέντρο επιχειρήσεων ανέβαζε στο Twitter το μήνυμα πως ήρθε η ώρα του λογαριασμού μετά την τρομοκρατική ενέργεια στην Κωνσταντινούπολη. Η στρατιωτική επιχείρηση γάμψο ψήφος της Τουρκίας εναντίον κουρδικών στόχων, κυρίως στο Κομπάνι, το σύμβολο της αντίθεσης κατά του Ισλαμικού κράτους, ξεκίνησε μέσα στη νύχτα με αεροπορικές επιδρομές. Yarısına itibaren Irak'ın kuzeyinde, Suriye'nin kuzeyinde teröristlere ait hedeflere yönelik gerçekleştirilen harekat bildiğiniz gibi sizin içinde olduğunuz gibi hassas bir şekilde planlandı ve çok şükür başarılı bir şekilde de Την ίδια ώρα, ο Χουλουσί Ακάρ που διέταξε την επίθεση από το κέντρο επιχειρήσεων ανέβαζε στο λογαριασμό του στο Twitter το μήνυμα πως ήρθε η ώρα του λογαριασμού μετά την τρομοκρατική ενέργεια στην Κωνσταντινούπολη. Τουλάχιστον 12 Κούρδοι σκοτώθηκαν στους βομβαρδισμούς που εξαπέλυσε η Άγκυρα ως αντίπεινα για την τρομοκρατική επίθεση στην Κωνσταντινούπολη, παρά το γεγονός ότι από την πρώτη στιγμή το ΠΚΚ είχε αρνηθεί οποιαδήποτε σχέση του με επιθέσεις εναντίον πολιτικών στόχων. Σύμφωνα με την Άγκυρα, χτυπήθηκαν καταφύγια, σύραγγες και αποθήκες. Και πυρομαχικών συμπεριλαμβανομένων του αρχηγείου των Κούρδων και ο Ακάρ έδωσε συγχαρητήρια στους πιλότους των τουρκικών μαχητικών. Το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας δημοσιοποίησε βίντεο από τις αεροπορικές επιδρομές. Η Άγκυρα εξαπέλυσε τις αεροπορικές επιθέσεις παρά το γεγονός ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν εκφράσει την αντίθεσή τους με μια τέτοια επιχείρηση και μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση της Ουάσιγκτον.
Στο μέτωπο της Ουκρανίας, εκατομμύρια πολίτες βρίσκονται αντιμέτωποι με το ψύχος, καθώς τουλάχιστον το 50% των ενεργειακών υποδομών της χώρας έχει καταστραφεί από τους ρωσικούς βομβαρδισμούς. Ο Ζελένσκι αρνείται προς το παρόν να καθίσει στο τραπέζι των συνομιλιών, κατηγορώντας τη Ρωσία πως επιδιώκει κατάπαυση του πυρός μόνο για να ανασυντάξει τις δυνάμεις της. Από την άλλη, η Μόσχα καλεί τον Ουκρανό πρόεδρο να λάβει σοβαρά υπόψη τις εκκλήσεις της Δύση που του ζητά να διαπραγματευτεί. Στο σημείο αυτό το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Open στις 7 παρατέταρτο με τον Νίκο Στραβελάκη. Καλό απόγευμα σε όλους.